Κύριε Γενική Γραμματέα, σας καλωσορίζω στο Action, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Σας βρίσκουμε στο γραφείο σας μαζί με τον Βασίλη Τσεγούρα, τον συνάδελφο, λίγες ώρες μετά το debate. Οπότε ήθελα μια πρώτη έτσι, εκτίμηση σήμερα, λίγες ώρες μετά. Πώς σας φάνηκε χθες? Πάντα το debate έχει ένα ενδιαφέρον βέβαια, το ότι είναι όλοι οι εκπρόσωποι των κομμάτων, η πολιτική αρχηγή εκεί μαζί με τους δημοσιογράφους. Όμως είναι και ασφικτικά τα πλαίσια και του χρόνου που μπορεί να αναπτύξει κάποιος τις απόψεις του, έτσι ώστε να έχει και ο τηλεθεατής, ο ακροατής, μια πιο σαφή αντίληψη για τις θέσεις που πρεσβεύει κάθε κόμμα. Αλλά από την άλλη μεριά και ο τρόπος της συζήτησης, δηλαδή αυτή η παράλληλη μονόλογη στην ουσία, παρότι κάπως ο ένας απαντούσε στον άλλον ή γινόταν προσπάθεια παρέμβασης, δεν βοηθάει. Εμείς είχαμε προτείνει στη Διακομματική Επιτροπή, όπως ξέρετε, να γίνει πιο ελεύθερη συζήτηση αυτή τη φορά, να μπορεί ο ένας να κάνει και ερώτηση στον άλλον ή να απαντά, φυσικά με κάποια, σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών. Είναι, μπορεί να υπάρχει, τέλος πάντων, η συνέστηση, η ενσυναίσθηση, τέλος πάντων, όχι της αντιπαλότητας και αυτής της χάβρας. Να είναι πιο πολιτισμένη συζήτηση, λέτε. Βέβαια, που γίνεται σε διάφορα πάνελ που βλέπουμε. Νομίζουμε ότι θα έπρεπε να το τολμήσουν και τα υπόλοιπα κόμματα. Το αρνήθηκαν τα άλλα κόμματα. Χθες πάντως είδαμε, κύριε Κουτσούμπα, τον κύριο Τσίπρα, αν δεν κάνω λάθος, 2-3 φορές να μιλάει για συνεργασίες και προς εσάς και προς τον κύριο Ανδρουλάκη. Μάλιστα με εσάς βρήκε και ένα κοινό σημείο που είναι η κατάργηση βάσης εισαγωγής στα πανεπιστήμια και μου έκανε εντύπωση ότι επανήλθε και μετά με κορυφαίο όταν είπε ότι η ενότητα του λαού σώζει και κοίταξε προς τα αριστερά του. Υπάρχει πιθανότητα συνεργασίας σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο με τον ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Κουτσούμπα? Ο κύριος Τσίπρας ξέρει τις απαντήσεις, δεν απευθύνεται στο ΚΚΕ, απευθύνεται στους ψηφοφόρους του, γιατί έχει στριμωχτεί, ξέρει ότι ένας κόσμος που έζησε την τετραετία, την πενταετία περίπου διακυβέρνησής του το προηγούμενο διάστημα, έχει βγάλει συμπεράσματα, έχει απομακρυνθεί, έχει αποστασιοποιηθεί από το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, έχει προσεγγίσει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, άλλωστε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτές του, υποψήφοι, είναι τώρα υποψήφοι του ΚΚΕ, έχουν κάνει αυτό το βήμα της συμπόρευσης και είναι πολύ περισσότερος ο κόσμος που έχει συμπορευτεί αυτά τα χρόνια μαζί μας μέσα στους αγώνες, στα σωματεία, στους συλλόγους, στις κινητοποιήσεις και τώρα έρχεται στις συσκέψεις μας, στις συγκεντρώσεις, προβληματίζεται, μπορεί να μην συμφωνεί σε όλα μαζί μας, όμως βλέπει στο ΚΚΕ αυτή τη συνέπεια, την εντιμότητα, τη σταθερότητα και βεβαίως ότι εκφράζει αυτό το σύγχρονο σήμερα για να μπορέσει να χαμογελάσει λίγο η νεολαία μας, να χαμογελάσει ο λαός μας, να ανοίξει ένας άλλος δρόμος για ριζικές αλλαγές. Δεν θέλει το ΚΚΕ, αυτό τον ανησυχεί, ναι. Και γι' αυτό κάνει τέτοιες επιθέσεις φιλίας. Παρότι έχει πάρει την απάντηση. Εμείς έχουμε πει καθαρά και μάλιστα έχουμε πει επανειλημμένα ότι θεωρούμε και λέμε στον ελληνικό λαό, στους ψηφοφόρους, κοιτάζοντάς τους στα μάτια, ότι αυτό να αποτελέσει και κριτήριο ψήφου στις 21 Μαΐου, στις εκλογές, δηλαδή ότι δεν πρόκειται να στηρίξουμε ή να ανεχτούμε ούτε για μια μέρα οποιαδήποτε αντιλαϊκή κυβέρνηση προκύψει από αυτές τις εκλογές, με βάση βέβαια τους συσχετισμούς που δίνουν και οι δημοσκοπήσεις ή και αυτό που συναντάμε μέσα στην κοινωνία και βλέπουμε, γιατί κάπως έτσι θα είναι, δηλαδή, τα πράγματα, λίγο πάνω, λίγο κάτω. Άρα λοιπόν, είναι αυτό πρώτο κόμμα. Και σας πάρει τηλέφωνο, πάρει τη διευθυντική εντολή ο κ. Τσίπρας και σας πάρει τηλέφωνο το ίδιο βράδυ. Και σας πει, έλα να συμφωνήσουμε σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Η απάντηση θα είναι όχι. Βεβαίως, το μόνο έντιμο που μπορεί να κάνει το ΚΚΕ αυτό είναι. Γιατί δεν μπορεί να λες την παραμονή των εκλογών το Σάββατο ότι δεν θα ανεχτώ, διότι έχω το σύνολο του προγράμματός του. Το έχει εξαγγείλει. Ακόμα και αυτά τα διάφορα καλάθια της νοικοκυράς που ένας τα ονομάζει έτσι, ο άλλος αλλιώς, τα επιδόματα, κάποιες αυξησούλες, κάποια κατάργηση επιμέρους νόμων, δεν συνιστούν προγραμματική σύγκληση, πρόγραμμα φιλολαϊκό για μια κυβέρνηση. Διότι, κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι
τα 2-3 ζητήματα, η βάση εισαγωγής για παράδειγμα, που δεν λέει τίποτα για την τράπεζα θεμάτων, που είναι πολύ σοβαρότερο πρόβλημα και μεγαλύτερο ζήτημα, δεν λέει για άλλα προβλήματα που θα έπρεπε να λύσει μια κυβέρνηση στην παιδεία, δεν μιλάει για την υγεία και τι θα έπρεπε να γίνει, δεν λέει τι θα γίνει με την πολεμική εμπλοκή της Ελλάδας και τη συμμετοχή σε ιμπεριαλιστικούς πολέμους στα πλαίσια του ΝΑΤΟ και δεν λέει κυρίως για τα 350 άμεσα προαπαιτούμενα του Ταμείου Ανάκαμψης, τα οποία βεβαίως θα πληρώσει πάλι ο ελληνικός λαός με 350 αντιλαϊκούς νόμους. Και αυτά τα έχει υπογράψει και αυτά τα έχει βάλει στο πρόγραμμά του. Και κοιτάξτε να δείτε, όποιος μιλάει ότι συμφωνεί με τη δημοσιονομική ισορροπία, τη δημοσιονομική εξισορρόπηση και θα τα πάρει υπόψη του αυτά, σημαίνει αυτόματα ότι μια μικρή αύξηση μισθού, για παράδειγμα, που μπορεί να κάνει, την ίδια στιγμή ο ελληνικός λαός να περιμένει ότι θα του πάρει κάποιο άλλο επίδομα που παίρνει. Την ίδια στιγμή που μπορεί να δίνει ένα επίδομα, ένα πας ή μια θετική τέλος πάντων ανάσα ανακούφισης που μπορεί να έχει για το λαό, θα του βάλει μεγαλύτερο φόρο, είτε άμεσο είτε έμεσο. Άρα λοιπόν πρόκειται για μεγάλη κοροϊδία. Πρόκειται όχι απλά για αυταπάτες, πρόκειται για χοντρή κοροϊδία, λέμε προεκλογική προς τον ελληνικό λαό, από αυτές που έχουμε συνηθίσει να λένε και να κάνουν όλοι όσοι θέλουν να ανέβουν ξανά τα σκαλιά της εξουσίας και να κάτσουν στην κυβερνητική καρέκλα ως πρωθυπουργοί. Γι' αυτό είπατε για υπουργοί. Μούφα συνεργασία. Μα είναι μούφα αυτή η πρόοδος, δεν είναι πρόοδος, σήμερα είναι άλλα πράγματα. Πρόοδος είναι, για παράδειγμα, όπως και στο debate το είπα, να καταργήσει αυτό που έφτιαξε το χρηματιστήριο ενέργειας, που η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ πήγε και το νομοθέτησε αυτό. Να καταργήσει άλλα πράγματα, να ανοίξει το δρόμο για αξιοποίηση όλων των εγχώριων μορφών ενέργειας, να αλλάξει τη μορφή ιδιοκτησίας, το ποιο έχουν αυτά. Αν τα έχεις σε ιδιωτικούς ομίλους, για παράδειγμα ενεργειακούς, θα έχεις μονίμως ενεργειακή φτώχεια, ακριβό ρεύμα, ακριβή ενέργεια για το λαό, πάλι ο λαός θα πληρώνει. Κύριε Γραμματέα, έχετε μια σταθερή θέση στο ΚΚΕ για την οικονομία και τα εργασιακά δικαιώματα. Σας άκουσα και χθες στο debate, αλλά και τώρα, να μιλάτε για το Ταμείο Ανάκαμψης. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω ότι τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης θα έρθουν από την Ευρώπη. Έρχονται λοιπόν στη χώρα, μπορεί ενδεχομένως, προφανώς θα τα πάρουν οι μεγάλες επιχειρήσεις, το κεφάλαιο όπως το λέτε, αλλά αυτό κατ' επέκταση δεν θα έχει επίπτωση, θετική επίπτωση και στους εργαζόμενους, δηλαδή θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας ή θα υπάρξει μια αύξηση μισθών. Η πείρα λέει ότι και το κεφάλαιο να είναι κερδισμένο παίρνοντας αυτά τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης και ο λαός επίσης να είναι κερδισμένος, δεν γίνεται. Και αυτό φαίνεται στην πράξη. Δηλαδή, τι κερδισμένος μπορεί να είναι ένας λαός που πληρώνει ο ίδιος το 95% των φόρων και οι μεγάλοι όμιλοι, οι βιομήχανοι, οι εφοπλιστές πληρώνουν μόνο το 5% από τα φορολογικά έσοδα του κράτους. Γιατί έχουν τεράστιες φοροαπαλλαγές. 50 έχουν μόνο οι εφοπλιστές. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Πρόκειται για πραγματική κοροϊδία και το λέμε με καθαρή καρδιά, με καθαρό μυαλό, και αυτό πρέπει, το έχει συνειδητοποιήσει ένα μεγάλο μέρος του λαού μας, αλλά πρέπει να κατανοήσει ότι τελικά αυτός θα την πληρώσει πάλι. Διότι αυτά δεν είναι ένα σακούλι από όπου βγάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, από το Ταμείο Ανάκαμψης βγάζει χρήματα και τα δίνει εδώ στην Ελλάδα και από εκεί και πέρα τίποτα. Αυτό σημαίνει φόρους, αυτό σημαίνει μεγάλωμα του κρατικού χρέους, σημαίνει ότι πρέπει να αποπληρωθεί αυτό. Δουλειές, και βεβαίως αυτό. Δεν είναι απαραίτητο να αποπληρωθεί μόνο με χρήματα, με ευρώ. Δουλειές αυτό, κύριε αποπληρώνεται με 350 προαπαιτούμενα. Δουλειές δεν σημαίνει αυτό. Δηλαδή θα μου δώσει δουλειά εμένα. Θα γίνουν κάποιες επενδύσεις. Τα παιδιά μας. Να σας πω, ας πάρουμε τον κλάδο του τουρισμού, γιατί έχουμε πείρα πλέον. Γίναν κάποιες επενδύσεις. Πήρε το τουριστικό κεφάλαιο πάρα πολλά χρήματα. Όμως προς το χειρότερο έχει εξελιχθεί η κατάσταση των εργαζομένων στον κλάδο του τουρισμού. Δηλαδή μιλάμε για συνθήκες μεσαίωνα. Μιλάμε για χαμηλούς μισθούς που δεν μπορεί να ζήσει ο άλλος στην οικογένειά του αξιοπρεπώς. Μιλάμε για συνθήκες διαβίωσης από το Μάιο που αρχίζει η σεζόν, Απρίλιο, μέχρι τον Οκτώβριο που περίπου τελειώνει, να ζουν τα παιδιά μας, οι άνθρωποι που δουλεύουν σεζόν, σε τρόγλες.
Μιλάμε για εργασιακά δικαιώματα απαράδεκτα. Ναι, αλλά χωρίς ρεπό, χωρίς ρεπό, με πολλούς. Στον τουρισμό, κύριε Γραμματέα, που σημαίνει ότι θα πρέπει να δώσουν παραπάνω χρήματα. Μα είναι φυσικό. Άρα λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο εμένα, οικονομία. Εμένα μου λένε οι νέοι, πολλοί νέοι και νέες που πάνε, φεύγουν από τη δουλειά γιατί δεν αντέχουν. Διότι δεν μπορεί ούτε, ούτε τα καθημερινά τους έξοδα να βγάλουν με τα λεφτά που παίρνουν και ζουν σε συνθήκες απαράδεκτες. Γυρνάνε όλοι άρρωστοι. Ξοδεύονται τα χρήματα εκεί που πάνε, στα νησιά κλπ. Δεν γίνεται αυτό το πρόβλημα έτσι. Άρα λοιπόν θέλω να σας πω ότι η ανάπτυξη, οι επενδύσεις έχουν ταξικό πρόσημο. Ποιον ωφελούν και ποιον βλάπτουν. Και δυστυχώς δεν ωφελούν τους εργαζόμενους. Αυτό είναι το ζήτημα. Γι' αυτό λέμε ότι το βασικό πρόβλημα είναι ποιος έχει την ιδιοκτησία. Αν την ιδιοκτησία τον έχει το μεγάλο κεφάλαιο, είτε είναι εγχώριο ελληνικό, τέλος πάντων συμμετέχουν μέτοχοι Έλληνες εκεί σε αυτές τις εταιρείες, τις εισηγμένες στο χρηματιστήριο της και αλλιώς, είτε είναι ξένο κεφάλαιο, αμερικάνικο, γερμανικό, οτιδήποτε γαλλικό, δεν λύνει ζητήματα σε όφελος των εργαζομένων. Δεν έχει τίποτα να κερδίσει. Αν όμως δημιουργηθεί μια επιχείρηση καινούργια, όμως δεν θα πάρει τον Τζαγκούρα, τον Σαραντάκο στην εταιρεία του και στη θέση μας θα πρέπει να πάρει έναν άλλον εργαζόμενο και να του δώσει παραπάνω χρήματα. Μα ακόμα, να λειτουργήσει η οικονομία με αυτόν τον τρόπο. Ακόμα και οι σύγχρονες, οι νέες, οι καινοτόμες επιχειρήσεις, τα data centers ή δεν ξέρω σε άλλους τομείς οικονομίας όπως είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, εδώ που τα λέμε χώρια που παίρνουν πάρα πολύ ελάχιστο προσωπικό, που δεν λύνουν το μεγάλο πρόβλημα της ανεργίας, γιατί το πρόβλημα της ανεργίας, όπως ξέρουμε όλοι, είναι δομικό πρόβλημα αυτού του συστήματος, χρησιμοποιείται μόνο και αξιοποιείται και σκόπιμα για να κρατάνε σε ομοιρία τους εργαζόμενους. Για να ρίχνουν μεροκάματο, για να υπάρχει αυτός ο ανταγωνισμός, υποτίθεται, μέσα στην αγορά, όπως λένε, και βεβαίως να την πληρώνει ο εργαζόμενος. Και να ζούμε σε συνθήκες προηγούμενων δεκαετιών. Τώρα δεν είμαστε στις αρχές του προηγούμενου αιώνα. Μάλιστα. Έχει προοδεύσει ο άνθρωπος, υπάρχουν τεχνολογικές, επιστημονικές δυνατότητες. Σαφές. Υπάρχουν δυνατότητες να καταχυρωθεί το πενθήμερο, το 7ωρο, το 35ωρο την εβδομάδα, να βρεθούν και έτσι θέσεις εργασίας αν θέλουν, να υπάρχουν ικανοποιητικοί μισθοί, που να ζει ο άλλος αξιοπρεπώς στην οικογένειά του. Κύριε Γενικέ Γραμματέα, έχουμε σε λίγες ημέρες τις τουρκικές εκλογές. Δεν θα σας ρωτήσω ποιον προτιμάτε να εκλεγεί. Φαντάζομαι θα μου πείτε ότι ο λαός θα αποφασίσει. Θέλω να σας ρωτήσω όμως αν πιστεύετε ότι τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο που έχουμε αυτές τις εβδομάδες θα συνεχιστούν και μετά τις τουρκικές εκλογές και τις ελληνικές εκλογές. Την πρόβλεψή σας. Κοιτάξτε να δείτε, είναι λίγο κρύο, λίγο ζέστη. Τη μια έχουμε το καρότο, την άλλη έχουμε το μαστίγιο. Εναλλάσσονται οι μέρες της ήρεμης θάλασσας, για παράδειγμα, είτε λόγω των σεισμών πριν, είτε λόγω εκλογών τώρα, με συμφωνία, όχι συμφωνία μυστική, ως αντιμετώπιση από τις δύο κυβερνήσεις, από τις δύο άρχουσες τάξεις των χωρών, αλλά πάντα προκύπτει το ζήτημα των αντιθέσεων και των ιδιαίτερων συμφερόντων που έχει κάθε άρχουσα τάξη, και εμείς ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι η τουρκική αστική τάξη, με όποιο κόμμα και αν είναι πρώτο, με όποιο πρωθυπουργό, πάντα στην εξωτερική της πολιτική έχει συνέπεια. Αυτά που έχει πει δηλαδή τα συνεχίζει και τα προχωράει. Άρα τα ζητήματα της γαλάζιας πατρίδας, τα ζητήματα των αμφισβητήσεων κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας, το ζήτημα του τι θα περιλαμβάνει το περίφημο συνυποσχετικό αν θα πάμε στη Χάγη, που η Τουρκία δεν την αναγνωρίζει και θέλει συνυποσχετικό και όλο το πακέτο. Και τι θα περιέχει αυτό που δεν μας λένε τα άλλα κόμματα, ούτε η σημερινή κυβέρνηση, ούτε η αξιωματική αντιπολίτευση που ζητάει να πάμε στη Χάγη, τι θα περιέχει. Εμείς λέμε καθαρά ότι ανησυχούμε ότι θα περιέχει επώδυνους όρους για τα ελληνικά συμφέροντα, για τα κυριαρχικά δικαιώματα του λαού μας και απαράδεκτες υποχωρήσεις. Έτσι λοιπόν το θερμό επεισόδιο που δεν αποκλείεται στις αναλύσεις τις δικές μας και αυτό που βλέπουμε είναι ως ένα ενδεχόμενο, λειτουργεί ως την άλλη όψη του νομίσματος των διαπραγματεύσεων που ήδη έχουν ξεκινήσει και έχουν μάλιστα ξεκινήσει και με ευρωατλαντική ομπρέλα. Είναι από πάνω το ΝΑΤΟ, είναι κυρίως οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής που θέλουν να αποσπάσουν την Τουρκία από την αγκαλιά, όπως θεωρούν, της Ρωσίας, παρότι είναι
υποτίθεται σύμμαχός μας και μέλος του ΝΑΤΟ και η Τουρκία, και έτσι είναι, δεν υποτίθεται, είναι, αλλά παρόλα αυτά κάνει και τα ανοίγματά της, έχει και άλλη πολιτική ανάλογα με τα δικά της συμφέροντα που έχει η άρχουσα τάξη εδώ στην περιοχή. Άρα λοιπόν είναι ανοιχτά όλα τα ζητήματα και το ένα θα προετοιμάζει το άλλο. Το θερμό επεισόδιο θα γίνει για να κάτσουμε με το ζόρι μετά στις διαπραγματεύσεις όταν θα υπάρχουν κάποια δεδομένα. Έτσι γίνεται πάντα. Και βεβαίως το ΝΑΤΟ το έχει πει. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πει, ξεκίνησε από τότε με το No Troops, No Ships, No Flags, όχι στρατεύματα, όχι στόλους, όχι σημαίες, και φτάσαμε εδώ στη γαλάζια πατρίδα, στο γκριζάρισμα όλου του Αιγαίου, και η ιστορία αυτή δυστυχώς συνεχίζεται. Μάλιστα. Λοιπόν, να πάμε λίγο και στους νέους, κύριε Γενικό Γραμματέα, διότι βλέπουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα όλα τα κόμματα έχουν στρέψει το βλέμμα τους στους νέους. Έχουμε ακούσει για Youth Pass, έχουμε ακούσει για σπίτια στους νέους, έχουμε δει την επικοινωνιακή στρατηγική όλων των κομμάτων να στρέφονται προς τους νέους. Θυμίζω ότι είναι παραπάνω από 400.000 οι νέοι που ψηφίζουν για πρώτη φορά φέτος. Και βλέπω και εσάς με ένα δικό σας τόνο, με το δικό σας προσωπικό χαρακτήρα, να προσπαθείτε να προσεγγίσετε τους νέους. Πόσο σημαντικοί είναι οι νέοι, διότι είναι οι επόμενες γενιές που θα χτίσουν τη χώρα και οι επόμενες γενιές που θα μας οδηγήσουν τη χώρα σε ένα άλλο επίπεδο. Έτσι είναι, όπως το λέτε. Εμείς απλά λέμε στους νέους να σκεφτούν ότι δεν μπορεί να εξαγοράσουν την ψήφο τους, δεν μπορεί να εξαγοράσουν ούτε το παρόν, ούτε κυρίως το μέλλον τους, το τι θα γίνει αύριο, με ένα πας κοροϊδίας που τους προσφέρει μια κυβέρνηση ή ένα κόμμα που θέλει να γίνει κυβέρνηση αύριο, με μια θέση στο κατάστρωμα για να πάνε σε ένα νησί των Κυκλάδων για 3-4 μέρες. Γιατί γι' αυτό πρόκειται. Το πρόβλημα της στέγης, για παράδειγμα, το γεγονός ότι πολλοί νέοι μας, τα παιδιά μας, δεν μπορούν να βρουν ένα σπίτι, να έχουν ένα σπίτι, να φτιάξουν οικογένεια, να κάνουν παιδιά, οφείλεται σε μεγάλο βαθμό και μένουν, όπως ξέρουμε, με τους γονείς τους ή αναγκάζονται από εδώ και από εκεί να γυρνάνε και να ψάχνουν να μην έχουν στον ήλιο μοίρα. Οφείλεται σε πάρα πολλά ζητήματα, γιατί δεν υπάρχει στεγαστικό πρόγραμμα. Δεν υπάρχει αυτό που λέμε εμείς λαϊκή στέγη. Ο ΟΕΚ, ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας, καταργήθηκε. Πρέπει να επανασταθεί σήμερα κιόλα, χτες, για να μην πω έπρεπε να γίνει αυτό. Και να υπάρξει ένα τέτοιο μεγάλο κατασκευαστικό πρόγραμμα, οργανωμένο, σχεδιασμένο επιστημονικά από το κράτος, όπου θα μπορεί ο άλλος να έχει και φθηνή, για να μην πω δωρεάν, γιατί αυτά είναι σε άλλο κοινωνικό σύστημα, αυτό που προτείνουμε εμείς, ναι, τη στέγη του να μπορεί να έχει το διαμέρισμά του, να μένει, να στεγάσει την οικογένειά του. Αυτά τα ΠΑΣ είναι, ξαναλέμε, κοροϊδία. Χώρια που και για όλα αυτά πρέπει να κρατάμε, ιδιαίτερα οι νεολαίοι, οι νέοι και οι νέες, μικρό καλάθι. Πάντως οι δικές σας ατάκες, ναι, συγγνώμη Γιάννη, οι δικές σας ατάκες είναι πολύ κοντά στους νέους. Δηλαδή το «αυτοί είστε» ή κάποιες... αυτοί είναι, τι δεν είναι. Δηλαδή το χιούμορ σας ή οι ατάκες που χρησιμοποιείτε έχουν κεντρήσει τους νέους, κύριε Γενικό Γραμματέα. Ναι, είναι ο τρόπος που μιλάω. Εγώ δεν κάνω κάτι ιδιαίτερο. Ναι, γιατί με ρωτούσαν κάποιοι αν είναι επικοινωνιακό. Τι επικοινωνιακό? Έτσι μιλάω στην καθημερινή μου ζωή. Έτσι μιλάω εδώ στον Περισσό που είμαστε τώρα με τους συντρόφους μου. Έχετε αλλάξει και λίγο την καμπάνια πάντως, γιατί τα παλιά χρόνια ένας γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος δεν θα ήταν τόσο ενεργός στα social media. Σας είδαμε σε εκπομπές όχι βαριά πολιτικές, να το πω έτσι. Έχετε κάνει το άνοιγμά σας και στο επικοινωνιακό κομμάτι. Τώρα κοιτάξτε να δείτε, τα social media παλιά δεν υπήρχαν. Να. Δηλαδή αν συζητήσουν για πριν 30 χρόνια. Καλά, προφανώς. Δεν υπήρχαν. Εγώ μιλάω για πριν από 5-6 χρόνια. 10 χρόνια δεν θυμάμαι. Όχι, τα χρησιμοποιούμε. Εμείς πρέπει να ξέρετε, να σας πω κάτι, τις νέες τεχνολογίες, ό,τι ανακαλύπτεται, το αξιοποιούμε. Ήμασταν το πρώτο κόμμα που κάναμε, για παράδειγμα, ηλεκτρονική έκδοση του ριζοσπάστη. Το ξέρετε αυτό. Ναι. Είμαστε το πρώτο κόμμα που και το ριζοσπάστη και τα γραφεία εδώ ουσιαστικά τα έχουμε με ηλεκτρονικά. Βάλαμε τα κομπιούτερ, ο καθένας έχει στο γραφείο το κομπιούτερ που δουλεύει, που συνδέονται μεταξύ τους, ανταλλάσσουν και απόψεις και γνώμες. Αυτά είναι πρωτοποριακά πράγματα. Τα podcast που κάνει ΚΝΕ, επίσης τα ξεκινήσαμε από την πρώτη στιγμή που αυτή η μορφή επικοινωνίας
μπήκε επιτάπητος στη ζωή μας. Και οι διαφημίσεις είναι έτσι πρωτοποριακές. Κύριε Γενική Γραμματέα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την χρόνο που διαθέσατε στο Action 24 για να μιλήσετε εφόλης της ύλης λίγες ημέρες πριν από τις εκλογές. Εγώ σας ευχαριστώ.